Να ρωτήσουμε τον κύριο Σκουλαρίκο αν έχει κάποια σχόλιο πάνω στο θέμα της διερεύνησης αξιολόγησης. Όχι, όχι, δεν έχω κανένα σχόλιο για να είμαστε ειλικρινείς. Όχι μόνο δεν έχω σχόλιο, ο Στέλιος έθεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα του νεφρογράμματος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πιστεύω ότι ούτε όλοι εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ούτε γνωρίζουμε όλοι εμείς τα μυστικά μας και ούτε γνωρίζουμε τα πρωτόκολλά μας. Και θα συμφωνήσω ότι το πρωτόκολλο ίσως χρειάζεται να το αλλάξουμε όταν έχουμε αμφιβολίες. Αυτό σαν σχόλιο. Επειδή εγώ θα σας τσακίσω, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στην επόμενη και ζητάω συγγνώμη από τον συνομιλητή μου και από τον πρόεδρο, αλλά πιστεύω ότι η επόμενη ερώτηση, δηλαδή πότε τίθεται η ένδειξη για επέμβαση και πότε μπορούμε να τηρήσουμε στάση αναμονής, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Πιστεύω ότι για όλους μας και για μένα που το διάβασα και το διάβασα αρκετά, είναι το πιο ενδιαφέρον θέμα από όλα τα όσα θα συζητήσουμε. Γιατί δεν τα βρίσκουμε όλα πολύ εύκολα. Έκανα λοιπόν το εξής, έχω τροποποιήσει λίγο τις διαφάνειες από αυτές που έχω στείλει μέσα και έχω βάλει 4 περιστατικά, τα οποία είναι αληθινά περιστατικά, όλες οι φωτογραφίες είναι δικές μου, είναι άρρωστοι που περιμένουν να χειρουργηθούν ή να μην χειρουργηθούν από εμένα. Και πάρα πολύ έξυπνα, αν με ακούει ο κύριος Χατζηχρήστου, λέω γιατί να αποφασίσω εγώ, αποφασίσουν 100 ουρολόγοι, να μην βρω και τον πελά μου, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος. Το πρώτο περιστατικό λοιπόν είναι ένα κοριτσάκι 26 ετών, έχει κάνει ολική θηροειδεκτομή για καρκίνο θηροειδούς και έχει υποτροπιάζοντας κολικούς δεξιά αρκετούς μέσα στον χρόνο, 3-4 επεισόδια το τελευταίο εξάμηνο, πραγματικό περιστατικό, δεν έχει κάνει ποτέ ουρολίμωξη. Συγχωρέστε με για όποιον δεν τα βλέπει πεντακάθαρα από πίσω, στις άλλες θα τα βλέπει αρκετά καθαρά. Έχει αυτή την εικόνα δεξιά, αυτή την αξονική τομογραφία που την έχουμε κάνει. Και για όσους δεν βλέπετε πεντακάθαρα το ραδιενεργό νεφρόγραμμα, σας λέω ότι ο χρόνος υποδιπλασιασμού, το ΤΑΦ 1 δεύτερο, που σημαίνει πόσο γρήγορα θα φύγει το σκιαγραφικό μας από το νεφρό μας, είναι μη μετρήσιμος, πάνω από τα 20 λεπτά. Θα ρωτήσω λοιπόν, είναι κανένας από εσάς που δεν θα χειρουργούσε αυτό το παιδί? Δηλαδή, πόσοι θα το χειρουργούσαμε αυτό το παιδί? Όλοι. Πολύ ωραία. Άρα, δόθηκε η απάντησή μου. Το δεύτερο περιστατικό λοιπόν που έχω, επομένως δεν κινδυνεύω δηλαδή να το χειρουργήσω, είναι μια κυρία 72 ετών, έχει κάνει 3 επεισόδια κυστήτιδων στη ζωή της, το τελευταίο πριν από 6 μήνες, και κάποια στιγμή το συζήταγε με τον παθολόγο της, αληθινό περιστατικό, και είπε: δεν κάνεις και ένα υπερηχογράφημα. Και στο υπερηχογράφημα βλέπει αμφωτερόπλευρη υδρονέφρωση. Και λέει: όπ, εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί, κάτι γίνεται με αυτή την γυναίκα. Και κοιτάξτε την πυελογραφία της, την αξονική της τομογραφία, είναι 72 ετών και για όσους δεν τα βλέπετε πολύ καθαρά, το ΤΑΦ 1 δεύτερο δεξιά και αριστερά είναι 10,5 και 11 λεπτά. Ποιος θα χειρουργούσε αυτή τη γυναίκα κατευθείαν? Θα χειρουργούσε κανένας αυτή τη γυναίκα? Ποιος δεν θα τη χειρουργούσε? Πολύ ωραία. Γιατί δεν θα τη χειρουργούσαμε? Πώς? Γιατί δεν είναι αποφρακτική. Okay, μα ο Στέλιος έδειξε ότι κάτω από τα 10 λεπτά... Ναι, είναι. Κάτω από τα 10 είναι μη αποφρακτικό. Μεταξύ 10 και 20 δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Κύριε Μητρόπουλε. Νομίζω πως στην απάντηση θα πρέπει να τη στηρίξει κανείς ότι το πάχος του νεφρικού παρενχύματος όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, γιατί πρόκειται για μια συγγενή νόσο, δείχνει ότι οι πιέσεις οι οποίες αναπτύσσονται εκεί πέρα μέσα δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα απώλειας νεφρικού παρεχήματος. Επομένως, ωραία και καλά. Έχει διαφορετική γνώμη, κύριος Παπαχρήστου? Όχι, απλά να συμπληρώσω ότι δεν έχει πονέσει τόσο καιρό, είπα ότι δεν κάνει κολικούς. Okay. 3 επεισόδια ρολιμόξεων στη ζωή της 72 χρονών δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, άρα άθροις κύκης θήδες. Μένει απέναντί μου. Πιο σημαντικό. Οκ. Θα έψαχνε κανένας τον τρόπο που κατουράει αυτή η γυναίκα στα 72 της? Εγώ το έκανα, δεν νομίζω ότι είναι πολύ απαραίτητο, αλλά το έκανα. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητο. Προχωράμε πιο γρήγορα. Έχω έναν άνδρα 58 ετών, ο οποίος έχει αρνητικό ιστορικό, έκανε πρώτο επεισόδιο κολικού αριστερά πριν από 2 μήνες και κοιτάξτε εδώ, αυτές είναι, για όσους δεν βλέπουν, πολλαπλές πετρούλες. Εδώ έχει αυτή την πυελογραφία και αυτή είναι μια υψηλή εκφυσουρητήρα. Στην αξονική τομογραφία είναι δικές μας εικόνες όλες. Και το ΤΑΦ 1 δεύτερο είναι 16,5 εκατοστά. Ποιος θα χειρουργούσε τον άρρωστο αυτόν? Οκ.
Ποιος δεν θα τον χειρουργούσε. Είπατε δεν θα τον χειρουργούσατε. Κύριε Ιωαννίδη, γιατί, δώστε μας μια άποψη. Επειδή έχει τις πέτρες. Δεν θα τον χειρουργούσετε επειδή έχει τις πέτρες. Έχουμε μια ολόκληρο κεφάλαιο που θα σας το αναλύσω τι πρέπει να κάνει κανείς για τις πέτρες αργότερα. Να ρωτήσω, επομένως θα δώσω απαντήσεις σε αυτό, να ρωτήσω κάτι. Πόσοι από εσάς θα χειρουργούσατε μόνο τις πέτρες. Ο Κώστας. Okay. Δηλαδή όλοι θα χειρουργούσατε, όσοι θα χειρουργούσατε και την πέτρα και την πως. Λέει ο κ. Μητρόπουλος. Είμαι 100% σίγουρος. Εδώ δηλαδή για παράδειγμα θα ήθελα, και ο Στέλιος θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, γιατί όντως είναι πολύ ειδικός στο αντικείμενο, θα ήθελα να δω και ένα διαφορετικό πρωτόκολλο για να δω πραγματικά είναι αποφραγμένος αυτός ο άνθρωπος ή όχι. Δεν θέλω να επεκταθούμε περισσότερο, ο κ. Μητρόπουλος. Γιατί έχω ολόκληρο κεφάλαιο για αυτό. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για ποιο λόγο θα χειρουργούσα και τις πέτρες και τη συμβολή. Όχι για τη συμβολή αυτή καθ' αυτή, αλλά για την πολύ ψηλή έκφυση του ουρητήρα που αποτελεί και την απόλυτη αιτία για την υποτροπή της λιθίασης που θα έχει. Μάλιστα. Θα το δούμε αν είναι η απόλυτη αιτία, γιατί έχω απάντηση σε αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος. Απόλυτη. Όχι, εντάξει, όχι, είπα αλίμονο. Αν είναι πολύ συχνή. Όχι, απόλυτη, είπα αλίμονο. Λοιπόν, Στέλιο. Έχω κλειστό. Όχι, ανοιχτό το έχω. Παρότι οι πέτρες, θα τα κουβεντιάσουμε πιο κάτω για τις πέτρες, παρότι όταν μπλέκονται πέτρες τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα, εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μητρόπουλο. Η υψηλή έκφυση εδώ είναι τόσο χαρακτηριστική που πραγματικά με κάνει να πιστεύω ότι οι πέτρες δεν φταίνε σε τίποτα για την εικόνα που έχει στην υψηλή έκφυση. Ο καθηγητής ο κ. Μελέκος. Ένα θα κάναμε διαδερμική. Διαδερμική. Ένα θα κάναμε διαδερμική. Προσέγγιση. Θα μπορούσα να το έχεις. Εγώ σε αυτόν τον άρρωστο τον έχω χειρουργήσει. Του έχω κάνει διαδερμική αφαίρεση των λίθων του, μου έχει μείνει ένα υπόλοιμα, γιατί όλοι αυτοί έχουν αντιμετωπιστεί για να είμαι ειλικρινής, μου έχει μείνει ένας πολυματικός λίθος που πραγματικά μικρό κομμάτι δεν μπορούσα να το βρω, δεν του έκανα τίποτα για την πόση του, έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει κανένα ενόχλημα, δεν έχει υποτροπιάσει η λιθίασή του. Αλλά δεν λέω ότι έκανα το σωστό για να είμαστε ειλικρινείς. Θέλουμε το σπιθυρογράφο, το ραδιενεργό νεφρόγραμμα μετά όμως να μας δείξει. Το ραδιενεργό νεφρόγραμμα μετά, σωστά. Αλλά έχω απάντηση για αυτό που είπε ο Στέλιος. Φανταστική ερώτηση αυτή που μου κάνει ο Στέλιος. Φανταστική ερώτηση και έπρεπε να το είχα φέρει για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί θα σας το απαντήσω με τις επόμενες διαφάνειες. Εγώ δεν θα ήθελα το νεφρόγραμμα, θα ήθελα την πυελογραφία. Την πυελογραφία, λέει ο κ. Μητρόπουλος. Γιατί θα ήθελα να δω πραγματικά με τους χειρισμούς που κάνατε έστω και διαδερμικά. Το πώς έχει πλέον, μήπως έχει αλλάξει καθόλου άξονα ο νεφρός και έχει ξεριστεί κάπου αλλού. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να ξέρω αν ο αστός μου είναι ασυμπτωματικός και αν η νεφρική του λειτουργία είναι πολύ καλή. Και είμαι χαρούμενος και με τα δύο και επομένως προχωράμε. Του έχω εξηγήσει ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάει στο Στέλιο για να τον χειρουργήσει. Για να είναι απογοητευμένος από μένα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι πραγματικό περιστατικό. Το τέταρτο τελευταίο περιστατικό θέλω να το δείτε προσεκτικά. Έχει μπλόφα, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, είναι 62 χρονών, αρνητικό ιστορικό, ξαφνικά ένιωσε ένα βήθιο άλγος και έπιασε μια ψηλαυτή μάζα. Είναι πολύ αδύνατος άνθρωπος και την ψηλάφισε τη μάζα του. Και στην ουσία ήρθε γιατί του προτείνανε ότι εμείς κάνουμε λαπαροσκοπικά χειρουργία και του είπε κάποιος συνάδελφος, πήγαινε στο Μανόγλιο, χειρουργούν λαπαροσκοπικά, έχεις μια μεγάλη κύστη νεφρού, κάντο λαπαροσκοπικά. Και οι εικόνες είναι αυτές. Ποιος μπορεί να μου πει τι έχει. Ο άρρωστος. Εθελοντικά, παιδιά, γιατί ξέρετε. Υδρονέφρωση από την κύστη. Μήπως είναι η κύστη η οποία πιέζει την πύελο. Κύστη η οποία πιέζει την πύελο. Άλλος. Μπράβο. Μπράβο, κύριε Ζαρογιάννη. Διπλό. Έχει διπλό πυελοκαλλικικό σύστημα. Το βλέπετε στην πυελογραφία. Εγώ είδα αυτές τις δύο εικόνες. Και λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι κύστη. Δεν μου μοιάζει για κύστη. Βέβαια, είδα και τις άλλες εικόνες αξονικής. Έτσι, εσείς βλέπετε αυτές τις δύο εικόνες. Γιατί δεν είμαι τόσο έξυπνος. Γελάει ο κύριος Μητρόπουλος. Σίγουρα αυτό πιθανόν να μην χρειαζόταν και η πυελογραφία που με καθοδήγησε είναι το πιο σημαντικό. Και λέω για κάτσε, οκ, okay, μου λέει να χειρουργηθώ τότε για το διπλό μου σύστημα και λέω εντάξει, κάνει ένα πρόβλημα. Ποιος μπορεί και αν θέλει να έρθει και πιο κοντά ή από τους πίσω που βλέπετε πιο καλή εικόνα, να, καταρχήν πώς θα τον χειρουργούσατε τον άρρωστο αυτό. Κανένας. Γιατί από όλα. Έχει μια ψηλαφητή μάζα, παιδιά, την πιάνει. Δηλαδή, άμα τον δείτε, πετάγεται έτσι η μάζα του. Νομίζω ότι όλοι. Κάτι θα δεν πάτε να αφήσετε έτσι, νομίζω δηλαδή. Αλλά ποιος θα τον. Ωραία. Από αυτούς που θα χειρουργούσαν, θέλει κανένας να σχολιάσει. Δεν φαίνεται πολύ καλά. Θοδωρή, τι χειρουργείο θα του κάνεις. Μπράβο, ρε Θοδωρή. Γιατί, ρε Θοδωρή. Είναι αποφραγμένο το πράγμα. Μόνο γι' αυτό. Δεν είναι τόσο αποφραγμένο.
Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Κοίτα τις καμπύλες. Σου θυμίζουν αποφραγμένες καμπύλες αυτές? Όχι ιδιαίτερα. Πες το. Πού το βλέπεις αυτό? Μπράβο ρε κουκλέ, αυτό είναι. Κοιτάξτε εδώ, γιατί οι μπροστά δεν βλέπετε καλά, οι πίσω βλέπουν πιο καλά. Κοιτάξτε εδώ, δεν χτυπάει τίποτα τον Γκάιγκερ. Τίποτα. Θέλει μηνεφρεκτομή. Και στην αστυνομική σακούλα ήταν, αλλά δεν είναι απολύτως σίγουρο αυτό. Επομένως εδώ είναι πώς, κατεστραμμένος ο νεφρός, αλλά δεν χρειάζεται.